Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Απόψε στην εκπομπή στο μικροσκόπιο θα ασχοληθούμε με μία νόσο ε, για την οποία μάλλον η πλειοψηφία ημών δεν θέλει να μιλάει για αυτή. Δυστυχώ όμω τα τελευταία χρόνια χτυπάει όλο και περισσότερε πόρτε. Χτυπά τη δική μα την πόρτα, χτυπά την πόρτα ε, του στενού μα οικογενειακού περιβάλλοντο, χτυπά την πόρτα του στενού μα κοινωνικού περιβάλλοντο και όλοι μα σίγουρα έχουμε μία εμπειρία με τον καρκίνο. Για τον καρκίνο λοιπόν θα μιλήσουμε απόψε γιατί είναι μία νόσος που σίγουρα μας τρομάζει. Δεν θα πρέπει να μας τρομάζει όμως και αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα προκύψει και από την απόψινή μας α, συζήτηση. Με αφορμή βέβαια την παγκόσμια ημέρα για τον α, καρκίνο όπως έχει καθιερωθεί η 4η Φεβρουαρίου. Η αυριανή ημέρα, πριν από λίγε ημέρε, 4η Φεβρουαρίου, βέβαια η αυριανή ημέρα, 15η Φεβρουαρίου, είναι και η Παγκόσμια ημέρα για τον παιδικό καρκίνο. Ε, οπότε νομίζω ότι είναι το σωστό timing για την απόψηνή μα εκπομπή, και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ και να υποδέχομαι στο στούντιο του Ήπειρο στη Βιέννα ε, δύο κυρίου. Τον πρόεδρο τη ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παραρτήματος Ιωαννίνων και γνωστό βέβαια γιατρό οριλά, τον κύριο Ευάγγελο Γκόλα. Κύριε Γκόλα, καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ σας πάρα πολύ. Καλησπέρα στο ακροατήριό μα. Και, και βέβαια και τον... όλα πολύ καλά. Σίγουρα θα πάνε, κύριε Γκόλα. Χαίρομαι ε, πάρα πολύ που τα λέμε τηλεοπτικά μετά Επιτέλους. από αρκετά χρόνια. Επιτέλου. Επιτέλους. 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 Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Είχαμε την ημέρα του καρκίνου. Έχουμε την ημέρα, αύριο είπατε, του, του παιδικού καρκίνου. Και σήμερα είναι η ημέρα των ερωτευμένων. Εμένα. Να το τονίσουμε και αυτό. Βέβαια. Σήμερα γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε κάθε, γιορτάζουμε κάθε μέρα. μέρα. Γιορτάζουμε Αγάπη. κάθε μέρα. Βέβαια. Και βέβαια, ο, μαζί μα και ο κύριο Χριστός Τόλη. Ογκολόγος, γνωστός ογκολόγος της πόλης των Ιαννίνων με την δική του διατρομή. Κύριε, κύριε Τόλη, καλησπέρα σας και μέλος στο παράρτημα Ιαννίνων της Ελληνικής Αντικαρκυνικής Εταιρείας. Θα σας καλησπέρισω και εσάς. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ είναι, για την πρόσκληση. είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος, του και μέλος, και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της, της, Ελληνικής Αντικαρκυνικής Εταιρείας. Ο κύριος Τόλης βοηθάει ιδιαίτερα το έργο μας. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με την αντικαρκυνική εταιρεία κύριε Γκόλα, είστε προεδρός της στο παράρτημα Ιωαννίνων, να εξηγήσουμε για όσους μας ακούν τι είναι η ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία. Ναι, η ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία είναι ένα σωματείο, ένα εθελοντικό σωματείο, αφιλοκυρδές, το οποίο ιδρύθηκε το 1958. Βέβαια, το 1958 η αντίληψη και η έννοια του καρκίνου ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Τότε ήταν η επάρα τη Ο έξω από εδώ, όπω έλεγε η Αίγυπτο, στη νίκη Αγνάτη, ναι. Και μάλιστα θυμάμαι ότι τότε λέγαμε ότι θα μιλάμε για την νόσο, δεν θα αναφέρουμε τον καρκίνο. Σήμερα ο καρκίνο είναι μια σοβαρή νόσο, ενδυμική θα έλεγα, αν συμφωνεί ο κ. Στόλη, η οποία όμω ελέγχεται. Και μπορούμε και πρόληψη να κάνουμε και έχει και μια θεραπεία η οποία δίνει μια. Αξιοπρεπή, ε, ε, αξιοπρεπή στοιχεία τρόπου ζωή στον ασθενή mm -hmm. και πολλέ φορέ και ολοκληρωτική θεραπεία. Έτσι είναι και το εντονή. Θα τα δούμε σιγά σιγά να, να δούμε από πότε λειτουργεί το παράρτημα τη ελληνική αντικαρκυνική στα Γιάννα Κυργκόλα. Από το 1994, όταν η αίμνηστη Νίκη Αγνάντη, ομότιμο καθηγήτρια του, της, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην uh, Παθολογανοτομία, ε, ανέλαβε, τα ενία, ανέλαβε να ιδρύσει, είναι ιδρυτικό, ιδρυτικός πρόεδρος του Τμήματος στα Γιάννα. Ε, με, με, να λάβουμε υπόψη μας ότι στην Ελλάδα ολόκληρη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 54 Τμήματα. Mm -hmm. Ωστόσο το Τμήμα των Ιωαννίνων ήταν από τα πλέον δραστήρια γιατί πραγματικά η, η Νίκη έδωσε την ψυχή της για την αντικαρκινική εταιρεία και, είχε και την συγκυρία, είχαμε την ευτυχή συγκυρία δίπλα στη Νίκη να υπάρχει η Κική Πάμπανου, καλή φίλη τη Νίκη και γραμματέα όλα αυτά τα χρόνια, mm -hmm. οι οποίε μαζί οι δύο κυρίες δημιούργησαν ε, δημιουργούσαν ένα δυναμικό δίδυμο που ενέπνε, μα ενέπνεε όλου να δουλεύουμε, να σκεφτόμαστε την ελληνική αντικαρκινική εταιρεία και να παράγουμε το έργο που κάναμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ε, από τον ετήσιο έρανο για την αντικαρκινική μέχρι την κοπή τη βασιλόπιτας που γινόταν πάντα με παρουσία με ατόμου. Για τα μέσα μαζική ενημέρωση. Πάντα... Ήταν. Είναι ε, ο μόνο φορέας στην πόλη που ε, πραγματικά. Κύριε Γκόλα, και εντάξει, σίγουρα ήταν μια αναγνώριση τη προσπάθεια που κάνουμε και εμεί σε τοπικό επίπεδο για να προβάλλουμε τα ζητήματα σε επίπεδο πρόληψη. Αλλά ήταν ο μόνο φορέα που διοργάνουν αυτή την εκδήλωση. Μία κοπή τη πίτα μόνο για τα μέσα μαζική ενημέρωση. Εννοείται το εξή όμω, χωρί τα μέσα μαζική ενημέρωση για τον καρκίνο και γενικά για τι ασθένειες δεν υπάρχει πρόληψη. Χωρί την ενημέρωση, η ενημέρωση από εσά έρχεται στον κόσμο. Εσεί φέρνετε τον κόσμο κοντά στην έννοια τη πρόληψη. Άρα μα είστε απαραίτητοι και αγαπητοί πάντα και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό σας κύριε Γκόλα και σίγουρα για εσάς είναι μεγάλη ευθύνη να αναλαμβάνετε τα ενία της αντικαρκυνικής του παραρτήματος Ιωαννίνων μετά την Εκιά Αγνάντη, έτσι. Ναι. Είναι βαριά η ευθύνη. Ε, ανέλαβα το 2023 όταν η Νίκη με αναβάθμισε από αντιπρόεδρο και με πρότεινε να γίνω πρόεδρος της αντικαρκυνικής εταιρεία. Ε, η εταιρεία ήταν πάντα εύρωστη. Απλώς εμείς μαζί με τον Χρήστο και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της ε, Επιστημονικής Επιτροπής προσπαθούμε να δώσουμε τη μεγίστη δυνατή εξωστρέφεια στην εταιρεία μας. Και εκτός από όλες τις άλλες διαδικασίες και από όλες τις παρουσίες που έχουμε στην πόλη, το καινούριο που τώρα δημιουργείται είναι ότι φτιάχνουμε την μας, την διαδικτυακή μας επικοινωνία, <Συκλή> φτιάχνουμε το δικό μας, την δική μας ιστοσελίδα, Facebook, TikTok, Instagram, όλα τα μέσα κοινωνική Όλα με τα οποία θα επικοινωνούμε με τον κόσμο και μέσα από αυτή τη διαδικασία και από αυτό το feedback κόσμος και ε, αντικαρκυνική εταιρεία ελπίζω να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι ε, πλέον, εφόσον στηθεί η ιστοσελίδα, θα είναι πολύ πιο εύκολο όποιο θέλει να γίνει μέλο τη αντικαρκυνική εταιρεία ε, διαδικτυακά. Να κάνει Μάστε. την εγγραφή του δηλαδή, μέσα από την ιστοσελίδα μα. Πριν βάλουμε στη συζήτησή μα και τον κύριο Τόλη, κύριε Γκόλα, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού ναι. Συμβουλίου. Γιατί όπω είπατε, είστε μια δυνατή ε, ομάδα. Η ισχύ σαν την, εν, την ενώση ε, έτσι απέναντι στον α, καρκίνο. Ναι. Πριν πάω εκεί, θα ήθελα να πω το εξή: ότι μέχρι ότου στηθεί η ιστοσελίδα, όποιο θέλει να γίνει μέλο τη αντικαρκινική εταιρεία μπορεί να αποτανθεί στην κυρία. Ε, όλοι οι στο τηλέφωνο 695-609-7344. Mm -hmm. ε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αντικαρκυνικής Εταιρείας έχει μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή σε αυτό το Συμβούλιο η μισή είναι γιατροί, η μισή και πλέον δεν είναι γιατροί, είναι επιστήμονες και επαγγελματίε της πόλης, διότι έτσι θέλουμε να δώσουμε το στίγμα για την πρόθεση της αντικαρκυνικής εταιρεία να πλησιάσει τον κόσμο mm -hmm. και να αντιληφθούν <coughs> οι πολίτες ότι δεν είμαστε μία επιστημονική εταιρεία. Είμαστε μία εταιρεία που προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο... Με κοινωνικό πρόσημο. Με κοινωνικό πρόσημο. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι η αντιπρόεδρος της εταιρεία μας είναι η κυρία Μπατιστάτου, η Άννα Μπατιστάτου, η οποία είναι και πρίτανη σήμερα του Πανεπιστημίου. Η κυρία Πάμπανου είναι η όλη Πάμπανου, κόρη της Έλληνη τη Κική είναι, συνεχίζει να είναι γραμματέα mm -hmm. της τη Εταιρεία. Ο κύριο Ευθυμιάδη, ο Κώστα, ο οικονομολόγο, είναι ο ταμείας. Και από εκεί και μετά τα μέλη είναι η κυρία Αναγνωστάκη, η Ελένη, η οποία πέρα από απλό μέρο είναι ιδιαίτερα δραστήρια και δίπλα στην κυρία Πάμπανου, ώστε να βγαίνει όλη η γραμματιακή υποστήριξη όπω πρέπει. Ε, ο Γιάννη Οδάλα, ο Παύλο ο, ο Η κυρία Κοσμά Κωνσταντίνα, η Ντίνα η Κοσμά, η οποία ήταν στο νοσοκομείο, η, Νέλη, η, η Πέπη η Μαρνέλη, mm -hmm. η δικηγόρος, η κυρία Γαϊτανάκη Δέσποινα Ψυχογιού, ε, ο κύριος Πέσχος, ο παθολόγος η κυρία Σιόντι Γιαλέκα η, η κυταρολόγος, η Αρετή η Τασούλα και ο Χρήστος Τουτώνης. Και έτσι λοιπόν με την πάση που μου δώσατε, να έρθω σε εσά, ε, κύριε Τόλη. Ε, είπα, στην αρχή, είπα στην αρχή ότι η αφορμή τη απόψηνή μα εκπομπή είναι η παγκόσμια ημέρα. Ε, ήταν η παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο, όπω έχει καθιερωθεί, 4η Φεβρουαρίου. Μία ημέρα ουσιαστικά ε, ενημέρωσης, μία ημέρα για την ευαισθητοποίηση, για την αφύπνιση τη κοινωνία ε, για το ζήτημα του καρκίνου. Του μείζωνο ζητήματο του καρκίνου. Κοιτάξτε, ο καρκίνος, δυστυχώς, είναι μια πάρα πολύ συχνή ασθένεια. Δεν υπάρχει, πιστεύω, κανείς στο Ακροατήριο που να μην έχει στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του, στο φιλικό, στο συγγενικό, κάποιον που να γνωρίζει. Από όσο τουλάχιστον περιγράφεται και αναφέρεται, δύο στις τρεις οικογένειες έχουν τουλάχιστον έναν ασθενή. Άρα, όλοι έχουν μια εμπειρία και ξέρουν ότι είναι μια σκληρή διάγνωση, είναι δύσκολη διαχείριση συμμετέχει όλη η οικογένεια, εκτό των ασθενείων συμμετέχει όλη η οικογένεια, όλο το περιβάλλον, συμπάσχουν όλοι με τον ασθενή. Έχει δυσκολίε στην καθημερινότητα, έχει δυσκολίε ε, ένα σκληρό αγώνα στη θεραπεία και βεβαίω είναι και μία νόση που σε έχει σε ετοιμότητα για όλη σου τη ζωή. Τελειώνουν οι θεραπείε, σε παρακολουθούν οι γιατροί για πάντα εφόρου ζωή. Άρα λοιπόν είναι συχνή ασθένεια, αλλά ευτυχώ στην Ελλάδα ίσως λιγότερο, αλλά ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. κυρίω ε, κυρίως στη θεραπεία της προχωρημένης νόσου. Και έχουμε ασθενείς πλέον που είχαν στο παρελθόν πολύ άσημη πρόγνωση ότι έχουν μετατρέψει την ασθένειά τους σε μια χρόνια ασθένεια. Mm -hmm. Πλέον οι ασθενείς με τις σύγχρονες θεραπείες μπορούν να ζήσουν σε εξαιρετική ποιότητα ζωής μέσα στην οικογένειά τους, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον σε άριστη κατάσταση για πάρα πολλά χρόνια. Το πιο σημαντικό είναι όμω ότι είναι μια ασθένεια η οποία μπορεί να προληφθεί. Όταν λέμε να προληφθεί, να προσπαθήσουμε να μην αρρωστήσουμε ή αν αρρωστήσουμε, να την αναγνωρίσουμε πάρα πολύ νωρί, σε στάδιο που σε ποσοστό πάρα πολύ ψηλό η νόση είναι η άσημη. Mm -hmm. Άρα λοιπόν είναι με μια δύσκολη ασθένεια, μια ασθένεια που τρομάζει του πάντε, αλλά θα πρέπει να τη διδάξουμε στα μάτια και να είμαστε. Ε... Σε ετοιμότητα και να κάνουμε αυτά τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια ώστε να την αναγνωρίσουμε και έγκαιρα και αποτελεσματικά. Μιλάμε για μία νόσο με πολλά πρόσωπα, κύριε Τόλη, κυρίω των πολλών μορφών καρκίνου που υπάρχουν ανάλογα με το ποιο όργανο του ανθρώπινου σώματο προσβάλλουν ουσιαστικά, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι μία ασθένεια. Είναι μία ασθένεια αναασθενή. Κάθε ασθενή έχει τη δική του μορφή. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όσοι μα ακούνε, και οι ασθενεί και οι οικογένειε. Δεν πρέπει να ταυτίζεται ο ένα με τον άλλον. Κάθε ένα έχει τη δική του διάγνωση, έχει τη δική, τα δικά του χαρακτηριστικά, τη δική του πρόγνωση και τη δική του εξέλιξη. Άρα λοιπόν είναι μια νόσο, όπω είπατε, με πάρα πολλά πρόσωπα, έχει πάρα πολλέ θεραπείε στα χέρια μα και βεβαίω ε, ε, θα πρέπει οι ασθενεί να εμπιστεύονται τον γιατρό του για να μπορεί να του κατευθύνει και όχι μόνοι του να ψάχνουν να βρουν οι διεξόδου. Με συχνότερε ποιε μορφέ, Ναι, κύριε Εγώ θα ήθελα, έτσι το σκέφτηκα αυτό το πράγμα, θα ήθελα να τονίσω το εξή: Το πόσο επιτυχή ήταν. Καταρχήν, ο καρκίνο είναι αρχαιοτάτη νόσο mm -hmm. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω το πόσο επιτυχή ήταν η έμπνευση του πατέρα τη ιατρική του Ιπποκράτη, ο οποίο παρακολουθώντα νεοπλασματικέ καταστάσει καρκίνου εκείνη την εποχή, οι οποίε ήταν. Μη διαχειρίσιμε και δημιουργούσαν και έλκη και γίνονταν μεταστάσει κλπ. Εμπνεύστηκε να παρομοιώσει τον καρκίνο με τον κάβουρα και να δώσει την ονοματολογία του καρκίνου ο Ιπποκράτη που μέχρι σήμερα συνεχίζει να ονομάζεται καρκίνο. Μάλιστα. Να δούμε, ποιοι είναι οι πιο συχνέ μορφέ καρκίνου σήμερα που αντιμετωπίζετε, που βλέπετε στην κάθε μέρα κλινική πράξη, κύριε Τόλη. Ε η συχνότητα του καρκίνου ποικίλει από χώρα σε χώρα. Στο δυτικό κόσμο είναι διαφορετική η συχνότητα διάφορων καρκίνων και στον υπόλοιπο κόσμο διαφορετική. Στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα συγκεκριμένα, οι πιο συχνέ μορφέ καρκίνου είναι ο καρκίνο του πνεύμονα, ο καρκίνο του μαστού στι γυναίκε, ο καρκίνο του προστάτη στου άνδρε και ο καρκίνο του παχαίου εντέρου. Είναι οι τέσσερι αυτέ μορφέ καρκίνου απαριθμούν περίπου του μισού καρκίνου σε όλο τον πληθυσμό στην Ελλάδα. Και αν του επαναλάβουμε, ο καρκίνο του εντέρου, του μαστού, του προστάτου και του πνεύμωνα, είναι όλα νοσήματα τα οποία μπορούμε να, προλάβουμε. να τα προλάβουμε. Μπορούμε να, να λάβουμε τα μέτρα μα, ώστε να, τα, να μην εμφανιστούν ή αν εμφανιστούν, ε, να τα διαπιστώσουμε εν γέρος και να τα αντιμετωπίσουμε. Πριν πάμε να δούμε το πώ μπορούμε να κάνουμε πρόληψη, στη, στη, στη δική σα την ειδικότητα, ναι. ε, κύριε Γκόλα, είναι, πού έχουμε ε. πιο συχνά τον εντοπισμό καρκίνου. Στη δική μου την ειδικότητα, ο πιο σύγχρονο καρκίνο είναι ο καρκίνο του λάριγκα. Mm -hmm. Ωστόσο, όλα τα όργανα που απαρτίζουν τη δική μου ειδικότητα μπορούν να, προ... να προσβληθούν από καρκίνο. Δηλαδή, η μύτη μπορεί να προσβληθεί mm -hmm. από καρκίνο, ο ρινοφάριγκα, ο φάριγκα, η γλώσσα, ε, ο θηριοειδή. Ακόμη και το αυτή, mm -hmm. βέβαια, στο αυτή είναι σπανιότατη mm -hmm. η καρκίνη, αλλά και ακόμη και το αυτή μπορεί να προσβληθεί. Εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξή ότι υπάρχουν νοσήματα <coughs> τα οποία δίνουν συμπτωματολογία, όπως είναι ο καρκίνος του Λάρινγκα, δηλαδή μια βραχνάδα η οποία επιμένει και εξελίσσεται, είναι ένα σημάδι που σε οδηγεί στην σκέψη Πώς. ότι πρέπει να σε δύο γιατρό. Υπάρχουν όμω και ε, ύπουλοι ε, καρκίνοι στην περιοχή τη δική μου, όπω είναι ο καρκίνο του Ρινοφάριγγα, ο οποίο όταν δίνει τα σημάδια του είναι, είναι αρκετά προχωρημένο. Έτσι και νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχο, να προλάβουμε να έχετε την διάγνωση, ε, κύριε Τόλε, όσο πιο έγκαιρα γίνεται. Πριν πάμε όμως να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πρόληψη, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξή. ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Ε, είμαστε όλοι εν δυνάμει καρκινοπαθείς. Είναι μια ασθένεια που έχει ένα γονιδιακό, αν θέλετε υπόβαθρο, και ανάλογα με τον τρόπο ζωής μας, ε, με συνήθεια τη καθημερινότητα, όπω είναι το τσιγάρο, όπως είναι η διατροφή που κάνουμε, η οποία δεν είναι ο μεσογειακός ή ε, μεσογειακή διατροφή όπως είναι σε πολλές περιπτώσεις το αλκοόλ η μεσογειακή διατροφή, όπως είναι σε πολλέ περιπτώσει το αλκοόλ, η καθιστική ζωή. Είναι λοιπόν αυτά παράμετροι που μπορούν να πυροδοτήσουν, να το πω έτσι, απλά, όσο πιο απλά και δεν ξέρω αν το ε, ε, περιγράφω και σωστά, να πυροδοτήσουν λοιπόν την εμφάνιση του καρκίνου. Ρωτήστε, νομίζω, την πιο δύσκολη ερώτηση. Τι προκαλεί τον καρκίνο. Ε, Όπω λέω και στου ασθενεί μου, όποιο το απαντήσει αυτό θα, θα κερδίσει Νόμπελ. Δεν είναι μία αιτία. Ο καρκίνο είναι μία πολύ σύνθητη ασθενή, είναι πολύ παραγόντη. σε κανένα ασθενή δεν μπορούμε να απαντήσουμε ότι φταίει μόνο η μία αιτία και δεν φταίει τίποτα άλλο. Φταίνει συνήθω πολλά πράγματα μαζί. Και πρέπει να συνεπάρχουν και οι κατάλληλε συγκυρίε για να εμφανιστεί. Η πιο συχνή αιτία για τον καρκίνο είναι η ηλικία. Όσο πιο μεγάλη η ηλικία, τόσο αυξάνει η πιθανότητα να εμφανίσει κάποιο καρκίνο. Είναι ένα νόσημα φθορά. Το οποίο θα συμβεί. Εάν κάποιο θα μπορούσε να ζήσει 150 χρόνια, είναι βέβαιο ότι μέσα στο, στην πάραδο των ετών θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου. Άρα λοιπόν η ηλικία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να, να αποφύγουμε. Εν υπάρχουν άλλοι παράγοντε που ξέρουμε γενικά, οι οποίοι επηρεάζουν και αυξάνουν πάρα πολύ τον κίνδυνο πέραν τη ηλικία στην Ελλάδα το 50% των καρκίνων οφείλονται σε παράγοντες που μπορούμε να επηρεάσουμε. Ένα είναι το κάπνισμα. Το κάπνισμα προκαλεί περίπου 8 διαφορετικούς τουλάχιστον καρκίνους. Από την ανώτερη αεροαναπνευστική οδό, όπως λέμε, στο φάσμα της ειδικότητας του κύριου Γκόλα, μέχρι τον καρκίνο του ισοφάγου, τον καρκίνο του παγκρέατος, πέραν τον καρκίνο του καρκίνου του πνεύμονα, τον καρκίνο του νεφρού, τον καρκίνο της ροδόχου που στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ο καρκίνος αυτός. Άρα, λοιπόν, ένα είναι το κάπνισμα, που είναι μια πολύ ε, σοβαρή παράμετρο. Δεύτερον, είναι η μόλιση του περιβάλλοντο. Ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπω είναι η Ελλάδα, που είναι πολύ υψηλό το ποστό τη αστικοποίηση, ο μισό πληθυσμό είναι στην Αθήνα. Mm -hmm. Αντιλαμβανόμαστε πόσο είναι η μόλιση του περιβάλλοντο και πόσο επηρεάζει τη γέννηση του καρκίνου. Η διατροφή, το, το είπατε πάρα πολύ σωστά, ε, ε, το λέμε καθημερινά, ότι η μεσογειακή διατροφή λειτουργεί προστατευτικά. Να σα δούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό παχύσαρκία. Πάνω από 55% του πληθυσμού είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Σε μια χώρα που με τη διατροφή που έχουμε έπρεπε να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και να είμαστε πιο προσεκτικοί. Η άσκηση, ο σύγχρονο τρόπο ζωή μα, καθιστική ζωή, ε, λοιμώξει yeah. πέραν αυτού. Υπάρχουν λοιμώξει οι οποίε μπορούν να προκαλέσουν κάποιε μορφέ καρκίνου συγκεκριμένε ο HPV που κάνει τον καρκίνο τραχυλού τη μήτρα. Μπορεί να κάνει καρκίνομα HPV στο ρήνο φάρυγμα, στο στοματοφάρυγγα, στον πνεύμονα. Ε, ο ιό τη υπατήτηδα. Κάνει καρκίνομα στο σηκώτη. Και άλλοι οι οποίοι μπορούν. το υλικό του, του πυλωρού, το οποίο καρκίνομα στο στομάχο. Ε, άρα λοιπόν είναι παράγοντε που μπορούν να επηρεαστούν από εμά του ίδιου και να μειώσουμε την πιθανή επίπτωση αν μπορούσαμε να καταργήσουμε 100%, 100 το κάπνισμα, καταλαβαίνετε ότι ο πιο συχνό καρκίνο και νούμερο ένα δολοφόνο που είναι ο καρκίνο του πνεύμα θα είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Και του Λάριγκα. Και του Λάριγκα. Άρα λοιπόν, σε αυτό, σε αυτό το κομμάτι που αφορά την αιτιολογία του καρκίνου, είναι παράμετροι που πρέπει και η πολιτεία και εμεί, σαν ιατρικό κόσμο και η κοινωνία, να ευαισθητοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Είναι ο δυτικό τρόπο ζωή που έχουμε υιοθετήσει. Και βλέπω ότι είναι παράγοντε οι οποίοι προκαλούν και άλλε ασθένειε. Όταν λέμε διατροφή και περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσει το μεταβολικό σύνδρομο, η παχυσαρκία, τα καρδιακά νοσήματα, όπω το κάπνισμα. Είναι λοιπόν όλο αυτό το φάσμα του δυτικού τρόπου ζωή που ζούμε καθημερινά, το οποίο προκαλεί τι κυριότερε ασθένειε και το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων. Μάλιστα. Ε, Πάντω, ε, δεν ξέρω αν είναι αίσθηση ε, ημών, αλλά επειδή είπατε στην αρχή, θέσατε ω έναν από του παράγοντε την ηλικία. Ε, Δυστυχώ φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζει να μειώνεται και ο μέσο όρο ηλικία ασθενών με καρκίνο. Δηλαδή, βλέπουμε και νέου ανθρώπου να προσβάλλονται ναι, έχετε, τα έχετε τελευταία πάρα χρόνια. πάρα πολύ δίκιο, ότι βλέπουμε πολλού από του συχνότερου καρκίνου να στεφανίζονται σε νεότερη ηλικία. Και αυτό ισχύει διότι παρεμβαίνουν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντε τη που έχουμε αναφέρει. Και ένα άλλο παράγοντα είναι και η κληρονομικότητα. Mm -hmm. Παρότι η κληρονομική καρκίνη δεν είναι η πλειοψηφία των καρκίνων, αφορούν περίπου μόνο το 5 με 10% από τι μορφέ, εντούτοι η κληρονομικότητα είναι ένα σημαντικό παράγοντα και το αναγνωρίζουμε όλο και πιο συχνά. Αλλά α, και τα γονίδια τα οποία κουβαλάει ο καθένα από εμά και προδιθένουν σε κάποια ευαισθησία. Άρα λοιπόν είναι και αυτοί παράγοντε, και γι' αυτό τα προγράμματα προ-συμπτωματικού ελέγχου, όπω λέμε, αναφέρονται πλέον σε ηλικίε νεότερε από ό,τι ήταν πριν κάποια χρόνια. Μάλιστα. Όπως συμβεί και λοιπόν. εμβολιασμό ε? για κάποια ειδικά νοσήματα. Πολύ σωστά. Ένα, λοιπόν, ε, αν θέλουμε να πάμε και στην, σε μεθόδους πώς να ενισχύσουμε την πρόληψη, ένα είναι τα εμβόλια. Ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα εμβόλια για το ιό του HPV, mm -hmm. όπου το εμβόλιο αφορά την πρόληψη, να μην συμβεί. Και το PAP test είναι η μέθοδος ώστε, εάν συμβεί, να το αναγνωρίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν με το εμβόλιο του HPV έχουμε την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση με το ΠΑΠΤΕΣΤ. Και ένα εμβόλιο ε. το οποίο τα τελευταία χρόνια ε, 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 παρέχεται δωράν πλέον και για τα αγόρια ναι. εκτός από τα κορίτσια κύριε Τόλη. Και αυτό είναι σημαντικό το ότι δηλαδή και η χώρα μας πλέον παρέχει δωράν το συγκεκριμένο εμβόλιο και για τα αγόρια πέρα από τα κορίτσια. Ε, εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Ε, δεν ξέρω αν θυμάστε την γενναία ανακοίνωση του Μάικ Ντάγκλας ότι ο καρκίνος του Λάριγκα, από τον οποίο υπέφερε, οφείλεται σε HPV. Αυτό στην Ελλάδα πέρασε λίγο στα ψηλά γράμματα, Εξιά. δεν ακούστηκε, αλλά είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαπίστωση, διότι ο HPV συνήθως είναι γενετική νόσος, Ωστόσο, όταν υπάρχει μέσα σε μία οικογένεια, μέσα σε ένα ζευγάρι, μετά από δύο-τρία χρόνια γίνεται και στοματικός. Αν γίνει και, και στοματική γνώσος, τότε μπορεί να εμφανίσει ε, θυλώματα σε όλη την περιοχή του στόματος και του λάρικ. Ε, Σήμερα είναι πλέον πιστοποιημένο ότι περισσότεροι καρκίνοι από θυλώματα στο λάριγκα οφείλονται στον ιό του HPV. Γι' αυτό... Θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να γίνεται η ενημέρωση στα άτομα τα οποία πάσχουν από HPV και κυρίω οι γυναίκε οι οποίε πρέπει να κάνουν μία φορά το χρόνο κολποσκόπηση. Θα πρέπει να προγραμματίζεται μαζί με την κολποσκόπηση να γίνεται και λαρρυγκοσκόπηση, ώστε αν τυχόν υπάρχει ήλωμα ε, να αντιμετωπίζεται γρήγορα και να μην εξελίσσεται σε καρκίνο. Και αυτό αφορά και τον, και τον άντρα, όχι μόνο τη γυναίκα. Ε, κύριε Τόλη, η πρόληψη λοιπόν. Και θα ξεκινήσουμε από την πρόληψη, γιατί η πρόληψη είναι το α και το ω ε, ουσιαστικά, ώστε μπο να μπορούμε στην συνέχεια, να μπορείτε στην συνέχεια, με όλα τα όπλα που έχετε πλέον στην φαρέτρα σας, γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ώστε να μπορείτε λοιπόν με τα όπλα που έρχεται στη φαρέτρα σας, είτε αυτά είναι διαγνωστικά στη συνέχεια, είτε είναι και θεραπευτικά, να Συμβάλλεται και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωση των ασθενών, αλλά και στην θεραπευτική του αντιμετώπιση. Όλα όμω ξεκινούν από την πρόληψη. Εγώ θα έλεγα από τον προσυμπτωματικό έλεγχο, mm. δηλαδή πριν εμφανίσουμε τα συμπτώματα. Εννοείται ότι όλοι μα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα όταν διαπιστώνουμε κάποιο σύμπτωμα το οποίο είναι πέραν από τα συνηθισμένα, θα πρέπει άμεσα να ζητήσουμε τη συμβουλή του γιατρού. Είτε αυτό είναι αίμα, είτε στα κόπρανα, είτε στα ούρα, είτε ένα ασυνηθισμένο βίχα ένα πόνο ο οποίο είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Ένα εξάνθημα, ένα σπήλο ο οποίο έχει αλλάξει χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν και μόνοι μα θα πρέπει να έχουμε την ετοιμότητα ώστε αν διαπιστώσουμε κάποια αλλαγή στο σώμα μας, να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή. Βέβαια, όταν λέμε προσυμπτωματικό έλεγχο όμω, εννοούμε τι πρέπει να κάνουμε πριν εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα. Να κάνουμε τι εξετάσει που προβλέπετε ώστε να το αναγνωρίσουμε γέρο. Ποιε είναι αυτέ οι εξετάσει, Μία από τι εξετάσει είναι η μαστογραφία στι γυναίκε. Στην Ελλάδα δυστυχώ. Οι καρκίνοι που διαγνώσκονται με τις προληπτικές προσυμπτωματικές εξετάσεις είναι μόλις το 10%. Όταν σε χώρε του δυτικού κόσμου, το ποσοστό φτάνει στο 60%. Αυτό είναι γιατί και η πολιτεία, δυστυχώς, δεν έχει υιοθετήσει τη στρατηγική και τη σημασία που έχει η πρόληψη για τον καρκίνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα, θα έχει αντίκτυπο σε όλο το σύστημα υγείας, αλλά και στην οικονομία της χώρας. Άρα λοιπόν η μαστογραφία, και βλέπουμε τώρα ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, έχουμε ε, υιοθετήσει προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και οι ογκολογικές εταιρείε σε συνεργασία με το κράτος και με το πρόγραμμα της φόφης για και ε, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες γυναίκες εντάσσονται σε αυτό και κάνουν τις μαστογραφίες όπως προβλέπεται. Ένα άλλο το οποίο πρέπει να, να κάνουμε στις εξετάσεις αυτές είναι η κολονοσκόπηση. Ενώ ήταν να γίνεται καλονοσκόπηση σε όλο τον πληθυσμό άνω των 50 ετών κάθε 5 χρόνια, πλέον, όπω είπατε και πριν, επειδή η ηλικία διάγνωση γίνεται όλο και μικρότερη, πρέπει να αρχίσουν οι εξετάσει αυτέ από το 45. Μετά τα 45, άντρε και γυναίκε κολονοσκόπηση. Πάπτε στι γυναίκε μετά τα 21, κάθε χρόνο. Εφόρου ζωή σχεδόν. Ε, δερματολογική εξέταση για το μελάνωμα. Το μελάνωμα στην Ελλάδα δυστυχώ είναι μια νόση που είναι πάρα πολύ συχνή πλέον. Διότι δεν έχουμε την ευαισθητοποίηση, δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα σε μικρότερε ηλικίε, με τη χρόνια ηλικία ακνοβολία. Και όλο και συχνότερα τώρα βέβαια δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί πλήρω και υπάρχει αντιγνωμία σε αυτό αν πρέπει να κάνουμε PSA για τον καρκίνο του προστάτη. Υπάρχουν εταιρείε ογκολογικέ οι οποίε το υιοθετούν και άλλε που δεν το υιοθετούν. Υπάρχει αντιγνωμία σε αυτό μετά τα 50 να γίνεται ετησίω κάθε δύο χρόνια σε άτομα υψηλού κινδύνου. Και επίση για τον καρκίνο του πνεύμονα σε άτομα που θεωρούνται βαρύ καπνιστέ και έχουν παράγοντε κινδύνου να γίνεται αξονική τομογραφία θώρακος. Άρα λοιπόν αυτό είναι, είναι, ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να το υιοθετήσει σαν στρατηγική στην πρόληψη. Ελπίζω αυτό σιγά σιγά να, να υιοθετηθεί. Μάλιστα. Ω αντικαρκυνική εταιρεία και κυρίω ω παράρτημα Ιωαννίνων, ε, όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα και σε αυτό το κομμάτι τη πρόληψη, κύριε Γκόλα. Ναι, προφανώ. Ε, γιατί... Έτσι, κυρίω αν θέλετε, ε, ακόμη και στο. Επειδή μίλησε ο κύριο Τόλη για τη μαστογραφία, για τη σημασία τη μαστογραφία, ακόμη και στο κομμάτι τη αυτοεξέταση του μαστού Η... για μια γυναίκα που είναι ένα σημαντικό. Το, έτσι... το ιατρικό αυτοεξέταση μαστού λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια από την πρώτη περίοδο ε, λειτουργία τη αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Ιωαννίνων. Yeah, yeah. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλέ γυναίκε έχουν εκπαιδευτεί να αυτοεξετάζονται και πολλά περιστατικά διαπιστώθηκαν στο ιατρείο τη αντικαρκυνική εταιρεία και πήραν τον δρόμο του προ τη θεραπεία. Mm -hmm. ε, Ήταν πολύ σημαντικό και γίνεται ακόμη. Mm -hmm. Βέβαια, τα δεδομένα σήμερα έχουν αλλάξει πλέον. Έτσι, σε ό,τι αφορά την αυτοεξέταση, η αυτοεξέταση του μαστού έχει αντικατασταθεί από τι. Ε, από την μαστογραφία, και τους υπερίχους και το πρόγραμμα αυτό που είπε ο κύριος Τόλης της προσυμπτωματικής διερεύνησης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι γίνονται σοβαρά ε, είναι, βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Γίνονται σοβαρά βήματα, βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ζούμε σε μια χώρα που έχει ποικιλία στη γεωμορφολογία, έχουμε ορεινέ περιοχές, έχουμε δυσπρόσιτες περιοχές, έχουμε τα μικρά, τα μεγάλα νησιά, ε, που σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες δυσκολεύουν και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερα όταν σκεφτούμε δεν έχουμε σοβαρή πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια υγεία. Ε, βέβαια. Και χρειάζεται οι περισσότερε ασθενεί ακόμη και για τέτοιου είδου εξετάσει να απευθύνονται σε τριτοβάθμια ή τεταρτοβάθμια νοσοκομεία που με τον τρόπο αυτό υπερφορτώνται και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίε πιο σημαντικέ. Επίση, θα ήθελα να πω ότι η Ελληνική Αντικαρκυνική Εταιρεία διαθέτει κινητή ε, μονάδα ε, για μαστογραφία και για pap test τις οποίες πολλές φορές τις οργανώνουμε και εμείς εδώ πέρα mm -hmm. στα Γιάννα. Mm -hmm. για και Και κυρίως για να πάνε σε ακριβτικές mm -hmm. περιοχές του νομού να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που είπε ο κύριος Τόλη με τις περιοχές που είναι δυσπρόσιτο για τους ασθενείς να κατεβούν και να ελεγχθούν προληπτικά στα κεντρικά νοσοκομεία. Γιατί εκεί είναι και το στίχημα, φαντάζομαι, κύριε Τόλη, να μπορέσει να φτάσει η ίδια η πολιτεία, αν θέλετε, σε αυτού του ασθενεί και όχι οι ασθενεί να φτάνουν τελικά όταν είναι πλέον αργά σε, μια, σε ένα. Ακόμη και ε, σε επίπεδο κόστο, άμα το δούμε, γιατί δυστυχώ τα τελευταία χρόνια συνηθίζουμε να μιλάμε για την υγεία, μετρώντα τα πράγματα στη ζυγαριά με βάση το, το κόστο. Τελικά ενδεχομένω το κόστο είναι πολύ μικρότερο το να κάνει μια τέτοια καμπάνια και να φτάσει ω κράτο, ω πολιτεία, στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Κάνοντα πρόληψη, από να έχει τελικά ασθενεί οι οποίοι θα καταλήξουν σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, πολλέ φορέ σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο μια ασθένεια, και θα πρέπει τελικά ω πολιτεία να σταθεί σε αυτόν τον άνθρωπο μέχρι και την τελευταία στιγμή τη ζωή του. Και εκτό του κόστου της θεραπεία, είναι και η έλλειψη εργατικού δυναμικού, γιατί Έτσι. αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν από την αγορά εργασίας. Ναι. αγορά εργασίας. και δημιουργούν προβλήματα. Και βέβαια να σκεφτούμε ότι η θεραπεία πλέον του καρκίνου είναι ένα τεράστιο βάρος κόστος για όλες τις δυτικές κοινωνίες, δυσβάσταχτο θα έλεγα. Ε, ε, να σκεφτείτε ότι το κόστος για τον καρκίνο ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μια χώρα σαν τη δικιά μας η οποία έχει περιορισμένους πόρους θα πρέπει νομίζω να επενδύσει πάρα πολύ στην πρόληψη. Ε, αλλά πέραν του κράτου, νομίζω ότι φορεί όπω η αντικαρκυνική εταιρεία έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στο κομμάτι τη ενημέρωση, να βγει προ τα έξω, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά να προσπαθήσουμε και σε περιοχέ πιο απομακρυσμένε. Έχουμε πάρα πολλέ εδώ στην Ήπειρο. Να κάνουμε ενημερωτικέ συζητήσει στου ασθενεί, να εθαρρύνουμε, ακόμη και οι γιατροί να μπορούν να πηγαίνουν στα κέντρα υγεία από τι πόλει να, να προσφέρουν υπηρεσίε. Και νομίζω είναι κάτι που ο πρόεδρο το έχει στο μυαλό του και είμαι σίγουρο θα το προχωρήσει. Ναι. Υπάρχει τέτοιο προγραμματισμό. Mm -hmm. ε, Επίση, θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι, όπω είπε ο κύριο Τόλη, είναι ο προσ... συμπληρωματικό έλεγχο. Αλλά και όταν ένα ασθενής αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια διαταραχή στον οργανισμό του, η οποία είναι σταθερή και σταθερά εξελίσσεται, ε, είτε από πλευρά μορφολογία, ένα, ένα μόρφωμα επάνω στο δέρμα, ε, μια ελιά, μια αλλαγή των συνηθιών του εντέρου κλπ. Θα πρέπει ο ασθενής να απευθύνεται στον οικογενειακό του γιατρό, στον παθολόγο του, να ελέγχεται από τον παθολόγο και εκείνος θα αποφασίσει αν πρέπει να τον δει ειδικό γιατρός ή αν πρέπει να κάνει κάποιες ειδικέ εξετάσεις. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, και το <coughs> τονίζω με έμφαση, να ανατρέχει ο ασθενής στο διαδίκτυο να ερμηνεύσει όποια προβλήματα εμφανίζει, διότι έτσι δημιουργείται ε, μια ψυχολογική κατάσταση αβάσταχτη. Πάρα πολλοί ασθενείς καταντά να γίνονται ασθενοφοβικοί λόγω της ενημέρωσης μέσα από το διαδίκτυο και τελικά μπερδεύονται τόσο πολλοί οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν ζημιά στον εαυτό τους και καθυστερούν και τη διάγνωση. Και ας μην ξεχνάμε ότι η έγκαιρη διάγνωση ισοδυναμεί με ίαση. Αυτό θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω ότι ήταν το μόνιμο σλόγγαν Μότος της νίκης, της νίκης Αγνάδη, Αγνάδη. και είναι η πεμπτουσία για τη θεραπεία του καρκίνου. Συμφωνώ απόλυτα και εδώ πρέπει να πω ότι δυστυχώς α, τα συμπτώματα υποεκτιμούνται πολλές φορές από τους ασθενείς και έχουμε υπολογίσει ότι περίπου από το πρώτο σύμπτωμα μέχρι τη διάγνωση πολλές φορές μπορεί να μας από δύο μήνες έως και ένα χρόνο. Ένα είναι η παραμέληση των συμπτωμάτων από του ασθενεί, που είναι σημαντικό. Και πολλέ φορέ είναι και καθυστερήσει που το σύστημα υγεία το δικό μα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τι ανάγκε των ασθενών, είτε αυτό λέγονται τα ραντεβού, είτε η πρόσβαση, οι μετακινήσει, η υποστήριξη τη οικογένεια, οι περίλικα άτομα. Πρέπει να υπάρχουν άτομα το οποίο στο οικογενειακό περιβάλλον να αφήσουν τι δουλειέ του να μετακινήσουν. Και με τον τρόπο αυτό υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση που πολλέ φορέ μπορεί να είναι καταλητική για την εξέλιξη τη ασθένεια. Επίσης Επίση, εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι οι εναλλακτικέ θεραπείε. Λοιπόν, οποίες... να σα διακόψω, κύριε Γκόλα, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή, να μιλήσουμε και για διάγνωση, να μιλήσουμε και για λοιπόν, θεραπείε. Σε λίγα λεπτά, λοιπόν, και πάλι κοντά σα. Και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, η εκπομπή στο μικροσκόπιο είναι και πάλι κοντά σα. Απόψε συζητούμε για τον καρκίνο και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Ήπειρο στη Βιέννα τον πρόεδρο του Παραρτήματο Ιαννίνων τη Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, τον κύριο Ευάγγελο Κόλλα, και τον ογκολόγο, τον κύριο Χρήστο Τόλι, για να επιστρέψουμε, κυρίε, στην α, συζήτησή μα. Κλείσαμε το πρώτο μέρο τη εκπομπή, τονίζοντα το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη, ο προσυμπτωματικό έλεγχος για να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι η διάγνωση και βέβαια για να φτάσουμε στην διάγνωση είπε νωρίτερα ο κύριος Γκόλας ότι δεν θα πρέπει ε, να καταφεύγουμε στην ενημέρωση από τον ίντερνετ αλλά να απευθυνόμαστε στον γιατρό μας ε, και αυτό είναι που θα μας καθοδηγήσει στη συνέχεια για να μας στείλει τη σωστή ειδικότητα που είναι το κλειδί γιατί δεν είστε μόνοι σα οι ογκολόγοι, κύριε, κύριε Τόλι, έτσι, σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, λοιπόν, ο καρκίνο είναι, όπω λέμε πάντα, μία, ένα ομαδικό άθλημα. Δεν μπορεί κανεί μόνο του να το, να το παίξει το άθλημα το αυτό. Χρειάζεται συνεργασία. Προφανώ πρέπει να υπάρχει ένα συντονιστή σε όλη αυτή τη διαδικασία, που κεντρικό ρόλο προφανώ έχει ο ογκολόγο, αλλά η διάγνωση αρχίζει από την πρωτοβάθμια υγεία. Εδώ έχει σημασία ότι και μπορώ να το πω ότι η χώρα μα και η πόλη μα. Έχει εξαιρετικού συναδέλφου. όλοι οι συνάδελφοι είναι ευαισθητοποιημένοι στα θέματα του καρκίνου και πιστεύω ότι όταν υπάρχει υποψία δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση για να, να διεκπεριωθεί το περιστατικό, να μπει η διάγνωση. Εν τούτης, τα γρανάζια του, του συστήματος υγείας πολλές φορές είναι δύσκολα να, να, να λειτουργήσουν και όπως σας είπα και προηγουμένως, Τυχαίνει πολλέ φορέ στη διαδικασία αυτή να υπάρχουν καθυστερήσει, όχι μόνο εδώ στη Διάμεση, δεν αναφέρουμε εδώ πέρα, αλλά στην Ελλάδα γενικότερα καθυστερήσει από το πρώτο σύμπτωμα μέχρι να μπει η διάγνωση και να αρχίσει ο ασθενή στη θεραπεία του. Άρα λοιπόν σε αυτό το θέμα πρέπει να, αυτοματοποιηθεί, να αυτοματοποιηθούν ορισμένα πράγματα, ώστε να έχουν πιο γρήγορη πρόσβαση οι ασθενεί μα, είτε είναι σε αστικά κέντρα είτε είναι σε επαρχιακά σημεία του, του τόπου μα, να, να φτάσουν γρήγορα στη διάγνωση. Υπάρχει, νομίζω, ένα σύστημα τουλάχιστον απεικονιστικών και χειρουργικών παρεμβάσεων που μπορούν να, να αξιοποιηθούν, να φτάσουν γρήγορα στη διάγνωση. Διάγνωση, η οποία είναι εξίσου καθοριστική, κύριε Τόλη, γιατί από αυτή τη διάγνωση ε, είναι που θα καθοριστεί μετέπειτα και η θεραπεία των ασθενών, ο τρόπος θεραπείας των ασθενών, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσετε, θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε τους ασθενείς. Η διάγνωση μπαίνει από, τα, από τη στιγμή που τίθεται υποψία. Ε, ήδη από τη στιγμή ε, ε, εκείνη, ο όποιο γιατρό αναλάβει το, τη διαχείριση του ασθενού ε, πιέζει και επιταχύνει τα πράγματα. Η διάγνωση είναι η βιοψία. Θα πρέπει να, δεν υπάρχει διάγνωση στον καρκίνο χωρί βιοψία. Ε, από τη στιγμή που υπάρχει μια βιοψία που τεκμηριώνει, υπάρχει νόσο, πρέπει να απευθυνθούμε στον ογκολόγο. Ο πρώτο που πρέπει να δει το περιστατικό είναι ο ογκολόγο. Διότι παλαιότερα βλέπαμε ότι οι ασθενεί κατέληγαν κατευθείαν στον χειρουργό. η περισσότερη ασθενεί. Ε, πλέον έχουν αλλάξει οι προσεγγίσει. Δεν είναι ο χειρουργό ο πρώτο ο οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Υπάρχουν πλέον νοσήματα, η συχνοί καρκίνοι, όπου οι θεραπείε αρχίζουν πριν από το χειρουργείο. Αρχίζουμε τι θεραπείε μα, παρακολουθούμε τι ανταποκρίσει και μετά μπαίνει στο χειρουργείο ο ασθενή όπου έχουμε την τελική αντιμετώπιση. Αυτό αφορά ασφαλώ τα περιστατικά που είναι σε πρώιμο στάδιο. Και αυτό είναι και το επιδιωκόμενο άλλωστε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει μετά τον γιατρό τη πρωτοβάθμια και τη βιοψία οι ασθενεί να πεθούν στον ογκολόγο. Θα μου επιτρέψετε εδώ να παρέμβω και να υποστηρίξω ε, χωρί καμία αμφιβολία τι θέσει που παίρνει ο κ. Στόλη. Διότι εγώ ω ο τωρινο όχι ειδικό ογκολόγο, όταν διαπιστώνω ένα <coughs> ογκολογικό περιστατικό, πέρα από τον, προγραμμα... τον όποιο προγραμματισμό γίνει για χειρουργείο, πάντα θα ενημερώσω. Θα ζητήσω να ελεγχθεί και από ογκολόγο το περιστατικό και αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία, κύριε Τόλη, θεωρώ ότι στην παρακολούθηση του περιστατικού είναι απαραίτητο, πέρα από τον ειδικό γιατρό, να βλέπει το περιστατικό και ο ογκολόγος. Δηλαδή, έναν καρκίνο του Λάρινγκο, στον οποίο εγώ θα τον παρακολουθώ κάθε χρόνο, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να τον παραπέμψω το περιστατικό αυτό και στον ογκολόγο, διότι με άλλη προσέγγιση Τη ογκολογική φιλοσοφία θα προσεγγίσει, θα, 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 θα διερευνήσει ο ογκολόγο το περιστατικό πέρα από το δικό μου καθαρά τοπικό φαινόμενο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Ένα ασθενή με τόσο σοβαρή ασθένεια χρειάζεται τη βοήθεια η οποία θα ξεκινήσει από τον παθολόγο του, από τον ακτινολόγο, από τον, χει από τον χειρουργό που θα πάρει τη βιοψία, από τον ογκολόγο, από τον ψυχολόγο. Από τον φυσιοθεραπευτή, από την υποκατάσταση και από την επανένταξη στην κοινωνία. Επίση, εδώ διορθώστε με, αν κάνω λάθο, θεωρώ ότι σήμερα από τη στιγμή που θα μπει η διάγνωση, η ιστολογική, και θα γίνουν οι όποιε άλλε εξετάσει χρειάζεται για να τιτλοποιηθεί ε, το νόσημα, από εκεί και μετά ε, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα θεωρώ ότι είναι διεθνή και είτε στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο ασθενή είτε στα Γιάννα βρίσκεται ο ασθενή, θεωρώ ότι έχει ακριβώ την ίδια θεραπευτική αντιμετώπιση, ώστε αυτό πρέπει να το γνωρίσουν οι ακροατέ μα, ώστε άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν να μην φοβούνται ότι δεν μπορούν να δεν έχουν, στον τόπος. Δεν έχουν τη σωστή να αντιμετώπιση ζήσει στον αυτό τόπο. Στο παρελθόν, ότι που βλέπαμε ότι σοβαρέ ασθένειε, είτε αυτέ ήταν καρδιοπάθειε, είτε ήταν κακοήθειε. Ε, οι ασθενεί, το πρώτο που σκεφτόταν, πού θα πάμε στο εξωτερικό να βρούμε είμαστε. λύση για το θέμα αυτό. Ε, παρά την κρίση που περάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια, μπορώ να πω ότι οι Έλληνε ε, είμαστε τυχεροί, γιατί ε, παρά τι όποιε οικονομικέ δυσκολίε, ευτυχώ έχουμε πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα που αφορούν την ογκολογία. Τουλάχιστον. Και έχουμε ε, πρόσβαση πρώιμη, άμεση. Mm. Δεν υπάρχει φάρμακο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το να οποίο μην να, να, να μην είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα. Υπάρχουν διαδικασίε οι οποίε τι γνωρίζουν οι, όλοι οι ογκολόγοι και μπορούμε, εάν ένα ασθενή χρειάζεται ένα αλφα φάρμακο, να το έχουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη από του ασθενεί, θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στο γιατρό του ε, και να είναι βέβαιο ότι αν ε, χρειαστεί μια θεραπεία θα, την, θα είναι διαθέσιμη. Επίση, εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι εναλλακτικέ θεραπείε οι οποίε έχουν θέση οι εναλλακτικέ θεραπείε έχουν θέση για την ημικρανία, για να ευερέθει στο έντερο, για μια λειτουργική διαταραχή. Εναλλακτικέ θεραπείε που υποκαθιστούν την κλασική ογκολογική προσέγγιση του θέματος και την ογκολογική θεραπεία είναι εξαιρετικά επικίνδυνε, αδιέξοδε και οδηγούν πολύ γρηγορότερα στο μοιραίο. Στο μοιραίο. Μάλιστα. Για να έρθουμε στι θεραπείε. Μα έδωσε πάσα ε, ο κύριο Γκόλα. Το συνηθίζουν, Ε, ε Το συνηθίζεται, βέβαια. Ε, είναι πασαδόρο. Ε, λοιπόν, ε, γιατί κύριε Τόλη, είπαμε και νωρίτερα ότι ο κάθε ασθενή ε, με το καρκίνο το είναι διαφορετικό. Άρα λοιπόν μπαίνοντα η διάγνωση ε, θα μπει και ο τρόπο θεραπευτική αντιμετώπιση του κάθε ασθενού. Άρα μιλάμε για αυτό που. Αρεσκόμαστε να συζητάμε τα τελευταία χρόνια για εξατομικευμένη αντιμετώπιση του κάθε ασθενού κατά κάποιο τρόπο. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή και το σχόλιο. Πραγματικά, πλέον είμαστε στην εποχή τη εξατομίκευση. Δεν υπάρχει μία θεραπεία για όλου του ασθενεί. Ένα μέγεθο ταιριάζει σε όλου. Δεν υπάρχει αυτό. Οι θεραπείε που έχουμε προσαρμόζονται αφενό στα χαρακτηριστικά του όγκου. Υπάρχουν δυνατότητε πλέον μοριακή ανάλυση των όγκων. Όπου αναλύονται πληθώρα από γονίδια, γονίδια για τα οποία, εάν υπάρχουν, έχουμε στοχεύσιμε θεραπείε, έχουμε καινούρια φάρμακα άνωσο και βεβαίω όλε αυτέ προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του ασθενού. Mm -hmm. Άρα λοιπόν προσαρμόζεται η θεραπεία και στον όγκο και στον ασθενή. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν οι ασθενεί μα, γιατί πολλέ φορέ μέσα στο άγχο τη διάγνωση και τη θεραπεία. Προσπαθούν να ταυτιστούν με την πορεία ή την ασθένεια κάποιου άλλου ασθενού, η οποία να είναι εντελώ διαφορετική. Μπορεί να είναι ασθένεια στο ίδιο όργανο, mm -hmm. να έχουν καρκίνο του μαστού δύο γυναίκε, αλλά δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δεν θα κάνουν την ίδια θεραπεία. Θα προσαρμοστεί η θεραπεία σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να έχουν καρκίνο του πνεύμονα ο ένα ασθενή και ο άλλο, θα κάνουν διαφορετικέ θεραπείε γιατί έτσι πρέπει να είναι. Δεν είναι επιλογή στο άτομο μόνο, αλλά και στα χαρακτηριστικά του όγκου. Πλήρη εξατομίκευση. Τώρα, αυτό προποθέτει ότι θα γίνονται κάποιε ειδικέ εξετάσει μοριακέ και γονιδιακέ. Αυτό είναι δυστυχώ ακόμη ένα πρόβλημα το οποίο περιλαμβάνει ένα κόστο. Η πολιτεία μα δεν μπορεί να υποστηρίξει πλήρω όλα τα μοριακά και τα γονιδιακά. Υπάρχει ε, μια μεγάλη προσπάθεια και από την ελληνική εταιρεία ογκολογία, από την ΕΟΠΕ, προ την πολιτεία η οποία έχει ε, υιοθετήσει και υποστηρίζει κάποιε γονιδιακέ εξετάσει. Κάποιε άλλε αποζημιώνονται από τι εταιρείε όταν θέλουμε να, να τι ζητήσουμε για συγκεκριμένου ασθενεί. Αλλά δυστυχώ ε, υπάρχουν ακόμη κενά σε αυτό που πρέπει να αναπληρώσουμε. Mm -hmm. Άρα λοιπόν ξεκινάει η θεραπεία του ασθενού, την οποία έχετε καθορίσει με βάση το είδο, τη μορφή, το στάδιο του όγκου, ε, κύριε Τόλη. Και διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθο. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενού και ξεκινάτε τη θεραπεία. Με ταυτόχρονη υποστήριξη και από άλλε ειδικότητε. Καλώ. Όπω σα είπα, ότι είναι μια πλέον η ασθένεια είναι σύνθετη. Είναι σύνθετη από άψη συμπτωμάτων, γιατί χρειάζεται και την υποστήριξη και από άλλε ειδικότητε, είτε αυτό είναι καστερολόγο, πνευμονολόγο, δερματολόγο, οριλά. Mm -hmm. Αλλά οι θεραπείε μα πλέον, παρότι είναι εξατομικευμένε, δεν είναι εύκολε θεραπείε είμαι βέβαιος ότι πολλοί από του που, που παρακολουθούν, με, μας, μας βλέπουν τώρα και από, τα, από, το, από, την τηλεόραση και βιώνουν το δικό τους αγώνα και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολες θεραπείες, έχουν παρενέργειες. Μπορεί να είναι πιο εύκολε από ό,τι στο παρελθόν, αλλά έχουν τι ειδικέ παρενέργειε και θα πρέπει να παρακολουθούν και από του ειδικού γιατρού αντίστοιχα. Mm είπαμε, -hmm. Όπω είπα, στοιχείο σημείο είναι ο ογκολόγο στην όλη αυτή διαδικασία. Και βεβαίω θα πρέπει να πούμε ότι ένα μεγάλο αγώνα ανήκει σε όλη την οικογένεια των ασθενών αυτών. Ε, υπάρχει, ε, χρειάζεται μια συνεχή υποστήριξη, η οποία είναι εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών αφενό, ψυχολογική υποστήριξη αφετέρου, ε, πρακτική υποστήριξη, μετακινήσεις. Οπότε θα πρέπει εμεί από τη δική πλευρά να είμαστε στο πλάι του ε, όσο μπορούμε πέραν των ιατρικών. Ε, τη βοήθεια να παρέχουμε και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη μπορούμε. Μία θεραπεία λοιπόν που ανάλογα ε, έχουμε συγκεκριμένα, συγκεκριμένα στάνταρ στη χρονική διάρκεια και πρωτόκολλα ε, κύριε Τόλη ανάλογα με, τον κάθε, με, το κάθε είδος καρκίνου. Υπάρχουν θεραπείες οι οποίες είναι ενδοφλέβειες, υπάρχουν θεραπείες οι οποίες είναι σε χάπια, υπάρχουν θεραπείες που είναι υποδόριες ενέσεις. Ε, είναι ποικιλία. Τώρα ε, νομίζω δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε σε κάθε ως, όγκο. Ως προς, χρον, ως προς το χρονικό διάστημα Διάρκε θεραπεία. Διάρκεια τη θεραπεία. Κοιτάξτε, υπάρχουν θεραπείε οι οποίε είναι προληπτικέ και έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις οποίε χορηγούμε. Υπάρχουν θεραπείε οι οποίε είναι για πιο προχωρημένα στάδια, mm -hmm. οι οποίε εναλλάσσονται πολλέ φορέ είναι θεραπείε οι οποίε δίνονται φόρου ζωή, που δεν μπορούμε να τι σταματήσουμε. Ε, γιατί όπω είπαμε, και στην αρχή δυστυχώ στην Ελλάδα, ακόμη, το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών δεν διακυνώσεται σε αρχικά στάδια. Γι' αυτό και εμεί επιμένουμε τόσο πολύ στι προσυμπτωματικέ εξετάσει. Ε, στην Ελλάδα, ακόμη και τον 21ο αιώνα, και στην περιοχή μα και σε μεγάλα αστικά κέντρα, βλέπουμε παραμελημένα περιστατικά τα οποία ε, μα κάνει εντύπωση. Οπότε εκεί οι λύσει ε, δεν είναι εύκολε, είναι πολύ πιο σύνθετε, πιο, ε, πιο δύσκολε και για μα, αλλά και για του ασθενεί και την οικογένεια. Όλοι αυτοί οι ασθενεί έχουν θεραπείε, οι οποίε είναι μεν αποτελεσματικέ, έχουν τι δυσκολίε του και είναι συνεχεί. Άρα λοιπόν, θεραπεία με ταυτόχρονη στήριξη, όπω είπατε, υποστηρικτική για όλο το περιβάλλον, πρωτίστω του ίδιου του ασθενού αλλά και του υπόλοιπου οικογενειακού ε, περιβάλλοντο. Μιλάμε ουσιαστικά για μια χρόνια νόσο, έτσι. Για τον καρκίνο, εφόσον όλα πάνε ε, όπω ε, επιθυμούμε να πάνε, ε, με βάση την έγκαιρη ενδεχομένω διάγνωση και τη θεραπεία που, στην οποία ανταποκρίνεται ο ασθενής. Έχετε δίκιο. Ο ογκολόγο με τον ασθενή του, όπω και σε άλλα χρονικά χρόνια νοσήματα, τον παντρεύεσαι τον ασθενή σου και παντρεύεσαι ότι το γιατρό σου. Είναι ένα πολύ, ένας πολύ ισχυρό δεσμό. Είναι αφοντερόπλευρο και από τη μεριά του ασθενού και από τη μεριά του γιατρού. Mm -hmm. Υπάρχει ένα δέσμα με του ασθενεί. Αυτό βοηθάει και του δύο. Βοηθάει και το γιατρό. Είναι πολύ πιο εύκολη η διαχείριση σε ασθενεί του οποίου γνωρίζει. Βοηθάει και τον ασθενή, Πολύ, μπορεί πολύ εύκολα να λύσει ένα πρόβλημα καθημερινό με ένα τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να απευθυνθεί στα νοσοκομεία σε έκτα περιστατικά. Άρα λοιπόν είναι μια χρόνια νόσος που έχει μια χρόνια σχέση ο ασθενή με το, με το γιατρό του. Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξή, ότι πέρα από τα ειδικά την ειδική αντιμετώπιση που είναι θέμα του κ. Τόλι, εκείνο το οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ο ασθενή να συντηρεί τα ψυχικά του αποθέματα, να πιστεύει στη ζωή. Είναι το καλύτερο φάρμακο πιστεύει, που πολλές φορές η ψυχολογία. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, ασθενείς οι οποίοι πιστεύουν ότι θα ζήσουν και θα ξεπεράσουν τον καρκίνο, έχουν πολύ καλύτερη πορεία από τους ασθενείς οι οποίοι παραδίδονται στην νόσο. Και αποδιοργανώνονται τελείω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Τόρι, σε αυτό. Ε, συμφωνώ απόλυτα. Κοιτάξτε, το ψυχολογικό κομμάτι είναι μία παράμετρο μη μετρήσιμη, αλλά είναι πραγματική. Ε, Όπω είπε ο αγαπητό Ιωαννιέλη, είναι ασθενεί οι οποίοι παραδίδονται. Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη στήριξη να του ανορθώσουμε πάλι. Και, και πράγματι βλέπουμε ανθρώπου οι οποίοι με τη διάγνωση μια τόσο σκληρή διάγνωσης καταραίουν. Ε, αλλά αυτό είναι μια φυσιολογική αντίδραση. Μετά την πρώτη διάγνωση που υπάρχει, η πρώτη απάντηση δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε μένα. Εγώ δεν έκανα τίποτε. Εγώ έχω μια φυσιολογική ζωή. Έκανα μια υγιεινή ζωή. αρρώστησα. Υπάρχει στην αρχή λοιπόν η άρνηση και η αμφισβήτηση. Μετά περνούν οι ασθενεί σε μια φάση κατάθλιψη. Γιατί να μου συμβεί, μέχρι να περάσουν σταδιακά στη φάση τη αποδοχή και του αγώνα. Σε κάθε άτομο το κάθε στάδιο ποικίλει πόσο διαρκεί. Και αυτό βέβαια έχει σχέση και πόσο μπορούμε εμεί να ενισχύσουμε την εξέλιξη από ένα στάδιο στο άλλο. Τελικά όλοι οι ασθενεί πιστεύω το δέχονται αυτό και ο καλύτερο τρόπο να το αποδεχτεί είναι η ειλικρινή σχέση με τον γιατρό και η ενημέρωση. Είναι δικαίωμα του ασθενή να ξέρει. Δυστυχώ ακόμη και τώρα ε, υπάρχει ένα πέπλο φόβου ε, πάνω από την ασθένεια αυτή που τα καλύπτει και το βλέπουμε πολλέ φορέ να έρχονται οι συγγενεί και να μα παρακαλούν να μην ενημερώσουμε mm. τον ασθενή, να μην πούμε κάτι. Είναι εντελώ λάθο. Πρέπει και έχει δικαίωμα ο ασθενή. Και θα πρέπει με την επικοινωνία που έχουμε να καταλάβουμε μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να το εξηγήσουμε και τι λεπτομέρειε. Αλλά προφανώ η διάγνωση Βέβαια, γιατί είναι πιο γιατί Είναι ένα προσωπικό αγώνα ουσιαστικά ε, για τον κάθε ασθενή η πορεία αυτή συνύπαρξη με τη συγκεκριμένη νόσο. έτσι. Γιατί δεν είναι ένα δρόμο που τελειώνει με την θεραπεία ε, και μόνο. Ε, χρειάζεται αποκατάσταση. Θα πρέπει mm. να βρει τα πατήματά σου για να επιστρέψεις στην <coughs> καθημερινή σου δραστηριότητα να επανενταχθεί μέσα στην κοινωνία, κύριε Τόλη, ουσιαστικά. Να γίνει και πάνε, έλε, ένα ενεργό μέλο τη κοινωνία. Σε ό,τι αφορά την αλήθεια μεταξύ συγγενών και ασθενού, θα μου επιτρέψετε να σα κάνω μία μικρή διακοπή mm -hmm. και να αναφερθώ σε ένα προσωπικό μου, σε μία προσωπική μου εμπειρία. Φοιτητή της ιατρική, το δεύτερο ή τρίτο έτος, έρχομαι στα Γιάννα σε μια πολύ φιλική μου οικογένεια, οικογένεια ο μπαμπάς γιατρός. Γίνοντα στο σπίτι, με παίρνουν ιδιαίτερα τα παιδιά και η σύζυγος και μου λένε πρόσεξε Ευαγγέλη, ο γιατρός μας έχει καρκίνο, θα πεθάνει, μη το καταλάβει, γιατί καταλαβαίνει τι θα γίνει, αν το καταλάβει κλπ. Εγώ είχα πολύ ειδική σχέση με τον γιατρό. Ήταν σαν μεντοράς μου. θέλω να τον δω. Πηγαίνω στο δωμάτιο, μέσα ήταν δίπλα στο πιάνο ο γιατρό. Η γυναίκα μου λέει: Βαγγέλη, παιδί μου, ξέρει, έχω καρκίνο. Και θα πεθάνω γρήγορα. Αλλά δεν θέλω να το καταλάβω. Οι υπόλοιποι. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι mm -hmm. γίνεται πολλέ φορέ μέσα στι οικογένειε και είναι λάθο. Γιατί από την ώρα που θα αναγνωριστεί και θα σοκαριστούν τα μέλη τη οικογένεια, από εκεί και μετά η αλληλοβοήθεια θα είναι πολύ πιο ουσιαστική και πολύ πιο πραγματική. Οπότε, να έρθουμε να δούμε και τα υπόλοιπα κομμάτια, κύριε Τόλη γιατί μιλήσαμε για αποκατάσταση, μιλήσαμε για επιστροφή στην κοινωνία. Δηλαδή, το ότι κάποιο διαγνώσκεται με έναν καρκίνο και θα δώσει τον αγώνα του για να θεραπευτεί, ε, με εσά να διασφαλίζετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προσπαθείτε να διασφαλίσετε την αύξηση του προσδοκιμού επιβίωση στην την ποιότητα ζωή του, θα πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψει στην κοινωνία. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι, έτσι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να, 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 ξεφύγει από την μόνιμη σχέση που έχει με τη θεραπεία. Διότι όσο κάνει θεραπεία, να σα νύσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, σκέφτεται μόνο την επόμενη θεραπεία που θα κάνει. Αυτό επηρεάζει όλη την οικογένεια. Σκεφτείτε νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά στο σπίτι του. Έχουν να εξυπηρετήσουν τι καθημερινέ ανάγκε. Μπορεί να μην πηγαίνουν στη δουλειά του ενδεχομένω, αλλά τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο. Mm -hmm. ε, πέφτουν τα μαλλιά. Μπαίνει ένα ισχυρό ψυχολογικό κομμάτι σε όλα αυτά. Επηρεάζεται τα παιδιά. Ε, οι μεγαλύτερε ηλικίε έχουν πιο δύσκολη διάρκεια θεραπεία. Όταν τελειώνουν όλα αυτά, θα περάσει ένα διάστημα, θα επέρθει πάλι η ισορροπία. Και όταν λέμε να μπουν στην οικογένεια, στην καθημερινότητα και βασικά στην εργασία. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να του ενθαρρύνουμε και να καταλάβουν ότι τελειώντα οι θεραπείε το ξεπέρασαν και πρέπει να λειτουργήσουν πάλι σαν μέλη της κοινωνίας. Ε, διότι υπάρχει από την, από τα υπόλοιπα, από την, υπό, την υπόλοιπη οικογένεια μια αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχει προστατευτισμός. <κυκυκ> να μην κάνουν τίποτε άλλο. Είναι λάθος αυτό. Δεν, δεν πρέπει να τους βάλουμε σε μια γυάλα. Όχι. Διότι όσο απομονώνεις σε έναν άνθρωπο, τόσο χειρότερα γίνεται και ψυχολογικά. Ε, άρα λοιπόν ένα είναι η επιστροφή στην καθημερινότητα μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, επιστροφή στην εργασία και επιστροφή στην κοινωνία διότι είναι όλοι οι παραγωγικοί άνθρωποι στην κοινωνία μα. Και όλου χρειαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι αρρώστησε κάποιο. Υπάρχει μια ασθένεια η οποία μπορεί να σε επαναφέρει πάλι στην πραγματικότητα. Mm -hmm. Και βεβαίω αξιολογήσει και άλλα πράγματα στη ζωή σου πολύ πιο ισχυρά από ότι ενδεχομένω παλιότερα. Μάλιστα. Ε, βέβαια υπάρχουν δυστυχώ και εκείνε οι περιπτώσει των ασθενών που τα πράγματα δεν θα πάνε όπω ευελπιστούν. Ε, οι ίδιοι, οι οικογένειές τους εσείς οι γιατροί που είστε μαζί τους, γιατί είστε συνοδοιπόροι τους σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτό το Γολγοθά που ανεβαίνουν κύριε Τόλη. είναι οι ασθενεί τελικού σταδίου, όπου εκεί βέβαια επειδή στυλιτεύσατε αρκετέ φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησή μας τα κακό κείμενα της χώρας μας, και φαίνεται ότι δεν έχουμε δομέ για να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή και πάλι βλέπουμε το μεγάλο βάρο να καλείται να το σηκώσει η ίδια η οικογένεια. Έτσι δεν είναι. Είναι μεγάλο το βάρος για την οικογένεια, μπορώ να σας πω, γιατί το βλέπουν κάθε μέρα. Ε, οι ασθενεί που έχουν προχωρημένη νόσο είναι, είναι πολλοί. Βέβαια, εμείς εδώ πέρα τονίζουμε, την, όπως επαναλαμβάνω, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία των ασθενών μας έχουν σοβαρά προβλήματα, προχωρημένα κατά τη διάγνωση και δεν λύνονται. Και κάποιοι ασθενεί δεν θα τα καταφέρουν. Ε, το τελευταίο κομμάτι της ζωής τους δεν είναι εύκολο. Είναι, δεν είναι εύκολο διότι έχουν και θεραπείε οι οποίε του ταλαιπωρούν και βεβαίω τα συμπτώματα τα οποία είναι τι ίδιε ασθένειε. Εκεί είναι που χρειάζεται τη μεγαλύτερη υποστήριξη, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για όλου. Στο εξωτερικό αυτό το κομμάτι υποστηρίζεται από την πολιτεία με δομέ οι οποίε είναι εξειδικευμένε. Εξειδικευμένε με γιατρού, με νοσηλευτέ, με φυσιοθεραπευτέ, με άτομα που γνωρίζουν να χειρίζουν τον πόνο καλύτερα από εμά του ογκολόγου. Από άτομα τα οποία τους υποστηρίζουν ψυχολογικά, ε, μπαίνουν ηθικά κομμάτια στη μέση, ε, προετοιμασία για το επόμενο βήμα. Η Ελλάδα δυστυχώ ειστερεί σε αυτό. Είναι όμως κάτι το οποίο θα πρέπει να το πάρα πολύ σοβαρά πώς θα το υποστηρίξουμε, γιατί μπορεί να είναι για τον καρτίνο εξερα... ε, πολύ σημαντικό, είναι και για άλλε ασθένειε. Δυστυχώ, ένα είναι η ηλικία που αυξάνεται ο μέσο όρο ηλικία, τα νοσήματα αυθορά εξελίσσονται, νευρολογικά εκφυλιστικά νοσήματα, η άνοια πέραν του καρκίνου, είναι νοσήματα το, το οποίο χρειάζονται υποστήριξη. Έχουμε παραδώσει την υποστήριξη των ασθενών αυτών σε άτομα τα οποία δεν είναι εξειδικευμένα. Μπορεί να υπάρχει καλή προαίρεση, αλλά το να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο πονάει, έχει δύσπνοια σε ένα κρεβάτι στο σπίτι, χωρί κάποια. είναι τραγικό. Αυτό πρέπει να μα ευιστοποιήσει. πάντα αναρωτιέμαι, αγαπητέ Χρήστο, για τα άτομα αυτά που είναι στο τελικό στάδιο, τι είναι προτιμότερο να βρίσκονται σε έναν ξενώνα τελικού σταδίου ή να είναι στο σπίτι τους, αλλά η πολιτεία να έχει προβλέψει να έχει τα κατάλληλα άτομα, κάτι ανάλογο με αυτό που λέμε ε, βοήθεια στο σπίτι <στονίτρια> του Δήμου, κάτι τέτοιο με πολύ εξειδικευμένα άτομα, ώστε το άτομο που είναι στο τελικό σταδίο να είναι μέσα στο περιβάλλον του, να <στονίτρια> ζει τους ανθρώπους του και να έχει και την εξειδικευμένη φροντίδα από ειδικά άτομα ε, ειδικού επιστήμονε και φυσιοθεραπευτέ. Έχει απόλυτο δίκιο και εγώ υποστηρίζω αυτή την άποψη. Είναι η πιο ανθρώπινη, νομίζω, επιλογή. Μάλιστα, θέλω να πω ότι από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδο έχει γίνει μια προσπάθεια πιλωτική, θα έλεγα αρχικώ, στον, στον Άγιο Σάβα, όχι τόσο πολύ για το κομμάτι αυτό τη φροντίδα τελικού σταδίου, αλλά σε άτομα τα οποία έχουν προβλήματα σοβαρά με τον καρκίνο και δεν μπορούν να μετακινηθούν, να γίνονται κάποιε θεραπείε οι οποίε είναι πιο εύκολε και χαμηλού κινδύνου να γίνουν σε περιβάλλον Εκτός α, σπιτιού. Να, να πηγαίνει μια ομάδα γιατρών, νοσηλευτών και άλλων μελών αυτού του team και να κάνουν τι θεραπείε στο σπίτι. Αυτό λέγεται οίκοθεν το πρόγραμμα αυτό. Ε, Δυστυχώ δεν έχει ανάπτυξη ακόμη γενικότερη. Βλέπω όμω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την πολιτεία και από το Υπουργείο να το ενισχύσει και για θεραπείε αρχικώ να γίνεται και ενδεχομένω να βρούμε κάποιον τρόπο από τον οποίο λέει εσύ να υπάρχει μια υποστήριξη στο σπίτι ή και σε δομέ. Νομίζω οι δομέ εξυπηρετούν άλλου είδου ανάγκε, αλλά στο σπίτι που θέλουν οι περισσότεροι είναι σημαντικό επίση. Αυτό προποθέτει βέβαια ενίσχυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία, κύριε Τόλε, και το γνωρίζετε καλύτερα ναι. από μένα. Αυτό, έτσι. αυτό πέρα από την ενίσχυση του Συστήματο Υγεία. ή, ή ίσως, θα πρέπει να πει ότι έχω ίσως, μια κατηγορία να ένα επαγγελματιών υγεία οι οποίοι θα δουλέψει μόνο σε αυτό το ή, κομμάτι. Ή, ή θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα ανάλογο με αυτό που λέμε βοήθεια στο σπίτι του Δήμου. Το οποίο μπορεί να έχει. Δεν, θα το ψάξουμε αυτό. Σα το υπόσχομαι. Σαν Εσύ. αντικαρκυνική εταιρεία, θα το ψάξουμε να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια δομή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε πολύ το δίκαιο. Νομίζω ότι ένα βασικό κομμάτι που. Ένα λόγο που είναι εξαιρετικά δύσκολο για να κάνουμε τέτοιου είδου σχεδιασμού σαν πολιτή είναι ότι στην Ελλάδα μα ακόμη δεν υπάρχει. Ε, αρχείο καταγραφή νεοπλασιών. Μόλι προχθέ ψηφίστηκε το ΦΕΚ για να μπορέσει να οργανωθεί αυτό ο φορέα. Ε, η Ελλάδα ακόμη δεν ξέρει πόσου ασθενεί έχει. Από τη στιγμή που δεν ξέρει πόσου ασθενεί έχει, δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμό να οργανωστεί. Να οργανωστεί. τι ανάγκε έχει οικονομικέ προ τα που να κατευθύνει την εξειδίκευση των γιατρών. Βλέπετε, με την πανδημία δεν είχαμε πνευμονολόγου, δεν είχαμε γιατρού για τι μονάδε. Δίπλα να στελεχωθούν. Υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη γιατρών. Έχουν φύγει οι επιστήμονε στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει ε, από την πολιτεία να ξεκινήσουν πολλά βήματα. Ένα από τα βήματα είναι νομίζω το αρχείο καταγραφή νεοπλασιών, το οποίο φαίνεται ότι μάλλον τώρα επιτέλου θα, θα προχωρήσει. Μαγάλη. Κάνοντα Και... προ το τέλο τη συζήτησή μα, κύριε Γκολά, εσεί ω αντικαρκυνική εταιρεία παράρτημα Ιωαννίνων, τι σχεδιάζετε για την χρονιά που έχει ξεκινήσει, για αυτή τη χρονιά που διανύουμε. Κυρίω στο επίπεδο τη ενημέρωση και τη πρόληψη, γιατί αυτό είναι ο στόχο σα. Το πιο βασικό από ήταν αυτό που σα είπα, ότι προσπαθούμε και πολύ σύντομα θα έχουμε την, διαδικτυα, δια, τα δια, διαδικτυακά μα μέσα. Με τα οποία θα έρθουμε σε επαφή, όχι μόνον και κυρίω θα έρθουμε σε επαφή με τον νέο κόσμο. Δεύτερον, ε, αυτό που μπορεί να κάνει η Αντικαρκυνική Εταιρεία είναι να γνωρίσει στον κόσμο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Περισσότερο σε αυτά τα δύο κομμάτια <coughs> στοχεύουμε. Ε, και θέλουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε κοινό μέσα στην πολιτεία. Σε ό,τι αφορά τώρα το... την επανένταξη των ασθενών, και εκεί μελετάμε το θέμα. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιου ανθρώπου, ψυχολόγου, ψυχιάτρου, οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν και να διαμορφώσουν ειδικέ ε, ομάδε. Ε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ε, θεραπευμένοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν πολύ σε εθελοντικέ δραστηριότητε για να μπορούν να έχουν ε, μια εκτόνωση των δραστηριοτήτων του και ελπίζω ότι με την εξωστρέφεια που σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε και με το στίγμα που θα δώσουμε θα υπάρξουν στην κοινότητα, στο υπηρετικό κοινό. Θα υπάρξουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι, οι οποίοι έχουν την άνεση και τις προϋποθέσεις σαν επιχειρήσεις να ε, πρημοδοτήσουν τις προσπάθειές μας αυτές. Νομίζω ότι θα βρείτε βίκο αότα. Έτσι το έχουν ε, το αποδείξει, αυτό. το έχουν το αποδείξει πιστεύω, νομίζω. Το έτσι, σε, εμένα, ε, έτσι, εμένα εμένα μέσα στο μυαλό μου πρόσωπο, ε, η ε, περιοχής. τρέχει αυτή η εικόνα του ότι η ζωή είναι ωραία, ενημερωθείτε για τον καρκίνο. Και ελπίζω αυτό να μπορέσουμε να το κάνουμε έργο. Άραστε. Κύριε Τόλη, δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει, αν έχετε ξεχάσει, ή αν θέλετε να επισημάνετε κάτι έτσι που ενδεχομένω δεν το βάλαμε στη συζήτησή μα. Εγώ απλώ θέλω να πω κλείνοντα ότι όταν αντιμετωπίζουμε μια τέτοια στιγμή, πρέπει να το δούμε σαν στρατηγική, η οποία δεν είναι μια στιγμιαία απάντηση. Αν αντι... διαγνώσουμε το πρόβλημα, να το λύσουμε τώρα. Θα πρέπει να είμαστε. Ε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μιλάμε για πρόληψη μέχρι το τελικό στάδιο, είναι μια διαδικασία που αρχίζει από την παιδική μα ηλικία. Πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μα στον υγιεινή τρόπο ζωή, στην άσκηση, στην αποφυγή καπνίσματο, καταχρήσεων, στον αθλητισμό. Ε, μέχρι το σύστημά μα υγεία να αναβαθμιστεί, ε, την έγκαιρη διάγνωση, να γίνονται οι εξετάσει, να σου έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό να ξέρει τι πρέπει να κάνει στην μαστογραφία σου, να κάνει την κολονοσκόπηση, μια υπενθύμηση. Ε, εάν νομίζω φτάσουμε σε ένα βήμα τέτοιο, τουλάχιστον τη προληπτικές εξετάσει, είμαι βέβαιο ότι τα, τα επόμενα χρόνια θα διαπιστώσουμε και μείωση στο το ποσοστό θανάτου που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί είμαστε ακόμη πάρα πολύ υψηλά σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια υπάρχει πεδίο λαμπρό λαμπρού προ τι έτσι, γιατί πολλά αναμένεται τα επόμενα χρόνια. Πολλοί κάνουν λόγο. Έχουμε ήδη το πρώτο εμβόλιο για την πρόληψη του καρκίνου, που είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε, το HPV. Δεν ξέρω αν. Σε επίπεδο θεραπευτικό, και τσιμα, και τσιμα. αναμένουμε κάτι ναι. τα επόμενα χρόνια, γιατί πολλοί κόσμοι. Ναι. Κοιτάξτε Το ρωτάει ρωτά αυτό αν, κύριε Τολίτσα. Αν, αν, εγώ κάνω την ογκολογία εδώ και 30 χρόνια. Η ογκολογία που κάνουμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάναμε πριν 30 χρόνια. Είναι άλλο κόσμο. Οι αλλαγέ είναι τεράστιε. Δεν μπορούμε να τα φανταστούμε αυτά τα πράγματα που κάνουμε σήμερα. Και εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι βέβαιο ότι θα έρθουν πράγματα μπροστά μα που. Ε, θα την κάνουν πραγματικά μια χρονιά ασθένεια, όπω είναι η υπέρταση ενδεχομένω ή ο διαβήτη. Σε τέτοιο επίπεδο. σω θα πρέπει να τονίσει, Χρήστο μου, εδώ πέρα και τις εξλίξεις, τι εξελίξει σε ό,τι αφορά την ακτινοθεραπεία και τα χειρουργεία. Πόσο έχουν διαφοροποιηθεί από αυτό που ξέραμε πριν 30 χρόνια. Είτε αυτό πραγματικά. που λέγεται ρομποτική ιατρική, είτε πραγματικά. η απόλυτα στοχευμένη ακτινοθεραπεία. Βεβαίω, ε, είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση. Ε, αυτό έχει σχέση και με τι επιπλοκέ και την αποκατάσταση. Mm -hmm. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικέ όλε οι θεραπείε μα. Η ακνοθεραπεία, όπω είπε ο Ευαγγέλη, είναι πλέον τόσο στοχευμένη που παλιότερα έκαναν ακνοβολία και κουβαλούσαν τι παρενέργειε εφόρου ζωή οι ασθενεί μα. Τώρα πλέον είναι τόσο στοχευμένη και αποτελεσματική που έχουμε σχεδόν ελάχιστε ή μηδαμινέ παρενέργειε. Τα χειρουργεία είναι πολύ πιο αποτελεσματικά με πολύ γρήγορη αποκατάσταση και ελάχιστε πλέον επιπλοκέ και τα λαπαροσκοπικά και τα ρομποτικά και ελάχιστα επιβατικά χειρουργία. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι, είναι μια μεγα, τεράστια πρόοδος. Είμαι βέβαιος ότι αν κάνουμε την συζήτηση σε ένα-δύο χρόνια θα έχουμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερα και πολύ διαφορετικά πράγματα από ό,τι λέμε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το ευχόμαστε όλοι. Για το καλό αυτών των ασθενών. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ Εμείς για τη δυνατότητα να, να συνομιλήσουμε απόψε και νομίζω ότι θα την επαναλάβουμε την Είπαμε πολύ λίγα από αυτά που θα θέλαμε ενδεχομένω να πούμε σε αυτή την απόψηνή μα συζήτηση. Έτσι νομίζω ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να την επαναλάβουμε σίγουρα. Εμείς σας ευχαριστούμε Γιώτα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πεδίο για συζητήσεις στο μέλλον και γύρω από το θέμα του καρκίνου. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και εμεί κυρίε και κύριοι. Α, έχω, έχω, δώσει μία υπόσχεση, κύριε Γκόλα, να, πω, να επαναλάβουμε το τηλέφωνο τη κυρία Πάμπανου. Έτσι, να πούμε ότι για όσου θέλετε να εγγραφείτε στο παράρτημα Ιωνίνων τη Ελληνική Αντικαρκυνική Εταιρεία, μπορείτε να απευθύνεστε στην κυρία Όλη Πάμπανου στο τηλέφωνο 6956097. 3, -44. και σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι, απόψη είναι η μας εκπομπή στο μικροσκόπιο έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.